οφείλω να ομολογήσω ότι είναι δύσκολο να μην επαναληφθώ. Όσα είπε ο κύριος Δήμαρχος και τα άλλα μέλη της Αποστολής είναι, καλύπτουν όλο το φάσμα. Προσωπικά ήταν μια μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη η ίδια η Αποστολή μας και η ανταπόκριση που είχαμε εκεί. Αυτό γιατί ήδη οι άνθρωποι που δούλεψαν το δούλευαν πραγματικά για 3 χρόνια και το πίστευαν πάρα πολύ. Στην πορεία το πιστέψαμε κι εμείς. Θέλω μόνο να αναφερθώ σε ένα σημείο ότι σε όλες τις ομιλίες τους και τοποθετήσεις ξεκινούσαν με την ανάγκη συνεργασίας στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Πάντοτε. Αυτό σημαίνει ότι σε σημερινή εποχή η εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι προτεραιότητα. Είναι η σύγχρονη πρακτική. Εγώ το πιστεύω, μένει να το δούμε, ότι η επένδυση στον πολιτισμό είναι επένδυση και στην οικονομία και είναι μια βιώσιμη επένδυση, μια βιώσιμη στη μορφή της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα δουλέψουμε κι εμείς το ίδιο συστηματικά και τους 3 μήνες που απομένουν για να τους υποδεχτούμε και να ανταποδώσουμε κι εμείς τις πολλές ευχάριστες εκπλήξεις που είχαμε μαζί τους, τις πολλές όμορφες στιγμές, για να γίνουν πράξη όλα αυτά και να μπορέσουμε να, από πλευράς εκπαίδευσης, να σώσουμε έστω ένα παιδί, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Αν έστω ένα παιδί επωφεληθεί και σπουδάσει σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, το πρόγραμμα θα έχει πετύχει. Φυσικά θα πάμε για πολύ περισσότερα στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ.